Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. 9 στους 10 οφειλέτες έχουν αφήσει χρέη στην εφορία που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ και περιμένουν τη ρύθμιση των 120 δόσεων για να τα ρυθμίσουν και να γλιτώσουν από κατασχέσεις και δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων. Το εν λόγω σχέδιο για τις 120 δόσεις που αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στις επόμενες 4 εβδομάδες, βέβαια δεν θα έχει οριζόντιο χαρακτήρα. Οι δόσεις για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση θα ξεκλειδώνουν ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, ενώ οι μηνιαίες δόσεις θα φτάνουν στις 120 με την ελάχιστη να κινείται έως τα 50 ευρώ. Βαθιά βάζουν το μαχαίρι σε προσωπικό και δίκτυο καταστημάτων οι συστημικές τράπεζες και αυτό που ξεκαθαρίζουν υψηλόβαθμα στελέχη του κλάδου είναι ότι τα πακέτα εθελούσιες αποχώρησης που σχεδιάζονται σε τίποτα δεν θα θυμίζουν τις παλιές καλές εποχές. Σημειώνεται ότι οι αποδοχές όσων αποχώρησαν με εθελούσια το 2018 άγγιζαν έως και τους 50 μισθούς. Τα περιθώρια όμως πλέον στενεύουν καθώς η κερδοφορία συρρυκνώνεται. Ταυτόχρονα το ψαλίδι στο προσωπικό μπαίνει πιο βαθιά. Συνολικά εκτιμάται ότι θα αποχωρήσουν περίπου 4.000 άτομα και ότι θα κλείσουν πάνω από 200 με 250 καταστήματα. Καθώς αναμένεται η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα ξεκλειδώσει την επένδυση ύψους 165 εκατομμυρίων ευρώ που θα δώσει ξανά ζωή στο νησί του Σκορπιού, οι πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες που ξεκίνησαν το φθινόπωρο προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, ακολουθώντας την επιθυμία του ιδιοκτήτη Ρώσου επιχειρηματία Δημήτρη Ριμπολόβλεφ να διαφυλαχθεί η βαριά ιστορική κληρονομιά του Ωνάση, αλλά και ο φυσικός πλούτος του νησιού. Η επένδυση, η οποία έχει ενταχθεί στο νόμο περί στρατηγικών επενδύσεων που προβλέπει εξπρες διαδικασίες αδειοδότησης, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2021. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό ανοίγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 723,20 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,15% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.